Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ομολογός του της Λευκορωσίας Αλεξάνδερ Λουκασέγκο συμφώνησαν να αναπτύξουν από κοινού στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι η Λευκορωσία εισέρχεται στον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας και αυτό μόνο άσχημα νέα είναι για τους Ουκρανούς και τον ΝΑΤΟ. Είναι επίθεση που σχεδιάζεται από τα σύνορα της Λευκορωσίας δυτικότερα από τον άξονα επίθεσης του περασμένου Φεβρουαρίου. Αυτή τη φορά θα έχει και τουλάχιστον 5 ταξιαρχίες Λευκορώσων μαζί της συνολικής δύναμης 10.000 ανδρών. Ο ηγετής της χώρας Αλεξάνδρου Λουκασέγκο δήλωσε πως σε σχέση με την επιδείνωση στα δυτικά σύνορα του κράτους της Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας, συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε μια περιφερειακή στρατιωτική μονάδα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Όλα αυτά σύμφωνα με τα πρωτόκολλά μας. Εάν το επίπεδο απειλής φτάσει στο σημερινό επίπεδο όπως είναι τώρα, αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε την ισχύ των κρατών της Ένωσης. Πρόκειται καθαρά για αμυντική κίνηση καθώς γίνονται προετοιμασίες επίθεσης στη χώρα μας από ανατοϊκά κράτη. Σημειώνεται ότι οι ρωσικές πυραυλικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με αποτέλεσμα ολόκληρες πόλεις πλέον να μην έχουν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα αλλά ούτε ζεστό νερό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκτός του Κιέβου αντιμετωπίζει την τελευταία ώρα το Χάρκοβο.